Δεν χρειάστηκε να περάσουν ούτε 1,5 μήνας από την αλλαγή μορφής πάλης που είχαμε και τα πρώτα σημάδια χειροτέρησης της κατάστασης στον αγροτικό χώρο είναι εμφανή πλέον. Και εκτιμάμε ότι τα πράγματα το επόμενο διάστημα θα οξυνθούν τα προβλήματα ακόμα περισσότερο των μισών αγροτών σε βαθμό που, εν πάση περιπτώσει, εκτιμάμε ότι πρέπει το κίνημα να είναι ζωντανό, πρέπει οι αγρότες, όσοι δουλειές και αν έχουν, ιδιαίτερα τα συμβούλια των αγροτικών συλλόγων, είμαι σαν ομοσπονδία να βγαίνουμε με συσκέψεις και τα λοιπά, συζητάμε και να πιέζουμε παντιοτρόπους για να, και να αναζητήσουμε μέτρα, αλλά και να πάρουμε πίσω. Είναι προβλέπουν τέτοιες διαδικασίες που πολλοί με τα δικαιολογικά που ζητούν θα πεταχτούν απ' έξω. Ανετεολόγητα, χωρίς να υπάρχει αιτία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απλοποιηθεί πιο πολύ το ζήτημα των ενστάσεων που τώρα αν το μάζεψες, ποιο το μάζεψες και αν κράτησες ο ΠΚΠΕ είναι το μακρύ χέρι πάει να γίνει το μακρύ χέρι της εφορίας. Γι' αυτό έχουμε ενδιασμός και ως προς το μέρος των εστάσεων για αν είναι να διευκολύνουν και να δουν πραγματικά ποιοι καλλιέργησαν και ή αν ακολουθούν αυτή τη διαδικασία για να αποκτήσουν κόσμο. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε να υπάρξει απλοποίηση χωρίς να χάνεται και η ουσία του ελέγχου. Όταν έρθει το νομοσχέδιο στην Βουλή, καλούμε τον κόσμο να είναι έτοιμος από εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, πότε θα το φέρω, γιατί μπορεί να φέρω το νομοσχέδιο και να μην ψηφίσει ποτέ. Αλλά θα δούμε πότε θα προκηρυχθεί και από τα συνδικάτα η 48ωρη με τα λεωφορεία να πάμε στην Αθήνα με τον δικό μας τρόπο, όπως είπαμε, με τα ταξικά σωματεία, για να δεν μαρτυρηθούμε και να μην πειράσουμε.